θέλουν πολλές ψυχές βλέποντας τον κύριο Μαυρά και όλοι θέλουμε λέει, να δώσουμε πανελλήνιες. Ναι, κάτι ξέρω. Σημαίνει αυτό. Μας το περνάει αυτό το πράγμα. Έτσι, το εκπαιδευτικό, ναι. Ακόμα και αν έχουμε φύγει χρόνια πολλά από το Λύκειο και από εκείνες τις βαθμίδες που σε προετοίμαζαν γενικότερα για να μπει στο πανεπιστήμιο ή στο ΔΕΗ. Ναι, πώς να το εκλάβω. Δηλαδή, θετικά να το εκλάβω. Θετικά. Γιατί τώρα πανελλήνιες. Το vibe αυτό. Πολύ θετικά. Βασικά διαπιστώνουμε τα λάθη που κάναμε εμείς τότε και λέμε ότι αν δίναμε τώρα πανελλαδικές εξετάσεις, σίγουρα τα πράγματα με σύμμαχο ο κύριο Μαυράκη θα ήταν πολύ καλύτερα. Δηλαδή, κάπως έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Και... Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα. Να πάνε όλα καλά. Ξανά χειμώνιαζε, μάλλον και χαιρόμαστε. Περιμένουμε τις βροχές όλους τους κόσμους. Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας να πούμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική επικαιρότητα, αλλά να βάλουμε και την ενότητα τη δική μας και να πούμε πράγματα σήμερα που έχουν να κάνουν με τον αποτελεσματικό τρόπο μελέτης. Γιατί όπως συχνά λέμε. Το διάβασμα έχει τρόπους για να γίνει αποτελεσματικό. Και επίσης, επειδή ψυχομετρικά μπορούμε να βρούμε πλέον ποια στοιχεία προσωπικότητας μεταφράζονται σε τρόπους μελέτης, μπορεί κάποιος να βρει για κάθε παιδί ποιοι είναι πιο αποτελεσματικοί τρόποι να διαβάζει και πιο γρήγοροι τρόποι να διαβάζει. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα πούμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι πάλι. Και, ναι, χρησιμοποίησαμε και ένα πειραματόζωο σήμερα. Εμένα. Πολλά εισαγωγικά. Λοιπόν, με χαρά. Βάλαμε τη Χριστιανά να κάνει ένα τεστ τέτοιο που χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χρόνια, μαθησιακών τύπων, για να πούμε ακριβώς πώς τα στοιχεία της προσωπικότητας μεταφράζονται σε αυτούς τους τρόπους αποτελεσματικής μελέτης και μπορεί να φανούμε χρήσιμοι γιατί συνεχίζει τις σπουδές, τα διαβάσματά της κτλ. Το πολυπόθητο πτυχίο έρχεται. Άρα, λοιπόν, το διάβασμα είναι υποκειμενικό. Θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτόν τον τίτλο. Δηλαδή, θα πρέπει να πατήσουμε πάνω. Στα στοιχεία του καθένα, προκειμένου να προτείνεις τι μπορεί να γίνει πιο παραγωγικό στον τρόπο που διαβάζεις και δουλεύεις στο σπίτι. Πρώτα είναι το πρόγραμμα και μετά λοιπόν, έτσι πρέπει ξεκινήσαμε. Να αντιληφθούμε ποιος μάλλον μαθησιακός τύπος είμαστε, να το εκμεταλλευτούμε προς οφελός μας. Και να γίνουμε αποτελεσματικοί στη δουλειά μας. Λοιπόν, εκπαιδευτική τέλεια. Επικαιρότητα, πάμε να δούμε ποια είναι τα νέα που έχουμε στο μέτωπο της εκπαίδευσης. Ωραία. Αν αλλάζει κάτι. Είπαμε κάποια στοιχεία, ημερομηνίες που έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές εξετάσεις στις στρατιωτικές σχολές και πολλά παιδιά ταξιδεύουν στην Αθήνα ή και στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες πόλεις προκειμένου να δώσουν αυτές τις εξετάσεις. Τα αγωνίσματα. Τα αγωνίσματα, ακριβώς προκαταρκτικές και ψυχομετρικά κτλ. Μέχρι τις 27 υποβάλλουν αίτηση όλοι εκείνοι που θέλουν τα παιδιά τους να δώσουν εξετάσεις στα πρότυπα γυμνάσια. Έχουμε και εμείς στο Ηράκλειο, είπαμε. Εμείς ως όμιλος που κάνουμε εσάς υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια με μαθήματα και προετοιμασία. Και 29 Απριλίου είναι προγραμματισμένες οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια. Μία διαδικασία που ομοιάζει και αποτελεί πανελλαδικές εξετάσεις ουσιαστικά. Είναι με όμοια θέματα για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό δεν έχουμε κάτι άλλο. Όμως είπαμε ότι θα βρίσκουμε ευκαιρία από εδώ και στο εξής, γιατί πλησιάζει λίγο ο καιρός να πούμε για τις ημέρες καριέρας. Το Σάββατο 8 Απριλίου είναι προγραμματισμένο και τα πράγματα μας θυμίζουν λίγο προ-κορονοϊού εποχές. Όπου έχουμε δύο σπουδαίους εισηγητές από την Αθήνα να μας μιλήσουν για τριτοβάθμια εκπαίδευση και για αποτελεσματικούς τρόπους μελέτης τεχνικές. Έχει πολλά πράγματα για τη δική μας θεματολογία. Είναι ο Σπύρος ο Μιχαλούρης από την Οριέντουμ και ο Θοδωρής ο Θεοτόκης. Μαζί, παρέα, πάνω στη σκηνή. Είναι πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό όπως μου το έχουν περιγράψει. Πολύ ενδιαφέροντες και οι δύο και πολύ σπουδαίοι στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Αυτό θα γίνει λοιπόν Σάββατο απόγευμα 8 Απριλίου στο ξενοδοχείο Ατλαντής και την επόμενη μέρα θα δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά της πρώτης λυκείου του Ηρακλείου να περάσουν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια στον Όμιλο Μπουκάμισσα και είναι το Ariston Types, το οποίο έχει να κάνει με την σωστή επιλογή σπουδών. Λοιπόν. Και εδώ έχει να κάνει και με τις συναντήσεις και τα τέτα-τέτ, νομίζω, με τους επαγγελματίες. Με τους επαγγελματίες. Μία πρόταση περιμένουμε, κύριε Μαυράκη, εγώ πολύ, και Χριστιανά. Πολύ το παρακάμπτετε. Επίσημα θα γίνει. Όχι, κάποτε έτσι, την είχα δεχτεί αυτή την πρόταση ως δημοσιογράφος, αλλά στο αμυγός δημοσιογράφος. Το 18 ή το 19, δεν είναι εκεί, τελευταία χρόνια που είμαστε. Ναι. Θα αρθείτε παρέα. Προσέξτε, θα σας δεσμεύσω τώρα, δώστε τον αέρα, έτσι. Δείτε το, σκεφτείτε το. Εσύ για σένα. Α, σκεφτείτε το. Όχι, οι δύο μαζί. Θα έρθει επίσημα, η πρόταση θα έρθει επίσημα. Και θα χαρούμε πάρα πολύ, εννοείται. Να είστε καλά, βεβαίως. Τώρα, αυτό, πάμε λίγο παρακάτω, να ξεκινήσουμε και να πούμε λίγο τη θεματική μας ενότητα που έχει να κάνει με τους μαθησιακούς τύπους. Αυτό που χοντρικά λέμε είναι ότι τις αισθήσεις μας πρέπει να τις χρησιμοποιούμε όλες, έτσι διαβάζουμε. Απλώς καλά θα ήταν να γνωρίζουμε πού υπάρχει το πλεονέκτημα για τον καθένα.
Οι βασικοί μαθησιακοί τύποι που χρησιμοποιούνται και στα ψυχομετρικά εργαλεία τα δικά μας είναι ο κινεστητικός. Στην ουσία, ένας τέτοιος μαθητής μαθαίνει πολύ εύκολα και αποτελεσματικά όταν κινείται, όταν αγγίζει, όταν λειτουργεί με αυτές τις αισθήσεις. Καμιά φορά οι μαμάδες τρομάζουν τα παιδιά τους, μετακινούνται μέσα στο σπίτι, ασταμάτα και δεν κάθονται στην καρέκλα. Γιατί εκείνη η μαύρη μαμά δεν κάθεται άσπρη στην καρέκλα. Πώς τα καταφέρνει. Όταν ανακοινώνει στη μαμά ότι ο γιος είναι κινεστητικός. Ναι. Τι είναι. Όπα, τι έπαθε το παιδί μου για πλούσιο. Αυτό. Υπάρχει αυτό το. Η άγνοια πολύ συχνά που οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα που νομίζουν ότι έχουν μαθησιακά προβλήματα, υπερκινητικότητα και τέτοια. Ή διάσπαση προσοχής που δεν συμβαίνει. Πολύ απλά έχει να κάνει με τα στοιχεία της προσωπικότητας και μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικοί στη δουλειά τους, ενώ κινούνται από το ένα δωμάτιο στο άλλο και διαβάζουν έτσι. Νομίζω και η Χριστιάνα το έχει ως βασικό στοιχείο. Θα το δούμε μετά στο τεστάκι της. Το διαπροσωπικό που μαθαίνει επικοινωνώντας, που για αυτά τα παιδιά η επικοινωνία της τάξης, ο διάλογος με το δάσκαλο και με τους υπολείπους είναι κάτι πάρα πολύ παραγωγικό. Το ακουστικό. Που σημαίνει βοηθιέται πάρα πολύ ο εγκέφαλος όταν ακούμε αυτά που διαβάζουμε. Και είναι ένα στοιχείο που πάντα το προτείνουμε όταν διαβάζουμε και προσπαθούμε να απομνημονεύσουμε. Για να πάμε στα επόμενα. Και το μοντέλο αυτό μας δίνει το οπτικό στοιχείο. Άρα μαθαίνουμε βλέποντας εικόνα, χρώματα, σχέδια. Το ενδοπροσωπικό που περίπου εσωστρεφής θα έλεγα μαθαίνει κανείς όντας μόνος του πολύ πιο γρήγορα. Και το λεκτικό που ποντάρει πάρα πολύ στο λόγο, σε περιλήψεις, σε σημειώσεις. Mm-hmm. Σε πλαγιότυπους, σε συμπεράσματα που γράφονται, σε ένα κομμάτι χαρτί κτλ. Αυτοί είναι οι ισχυροί μαθησιακοί τύποι που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο τεστάκι που δουλεύουν στα φροντιστήρια που κάνουμε σας πάρα πολλά χρόνια. Παίρνουμε ένα αποτέλεσμα που έχει αυτή τη μορφή, όπου έχουμε τους 6 τύπους τους μαθησιακούς και προφανώς σε προτεραιότητα εκείνοι που είναι έτσι μπροστά και είναι αυτές οι προτάσεις που κάνουμε συνήθως στους μαθητές μας. Για μας, να πάμε στην επόμενη κάρτα. Εφόσον κάνουμε αυτή τη δουλειά στους μαθητές και συνήθως λειτουργούμε στις πρώτες τάξεις, στις γυμνασιακές τάξεις, όσο πιο νωρίς τα ξέρεις αυτά, τόσο πιο χρήσιμος ως δάσκαλος μπορείς να γίνεις. Αν μπορούμε να το φέρουμε μπροστά, να το δούμε λίγο. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι ένας χάρτης ενός τμήματος που έχει 5 παιδάκια γυμνάσιο και που για το καθένα έχουμε το αποτέλεσμά του. Ποια είναι τα ισχυρά του στοιχεία, ποιοι είναι οι κυρίαρχοι τύποι. Αυτό είναι ο χάρτης της ομάδας. Σκεφτείτε, παιδιά, το έχει ο δάσκαλος στα χέρια του. Και ξέρει και πού απευθύνεται. Ακριβώς πού απευθύνεται. Είναι τρομερό. Ναι. Τι φοβερό εργαλείο. Είναι κρίμα να φτάσεις σε μεγάλη ηλικία και να μην ξέρεις πού ανήκεις. Τι μαθησιακός τύπος είσαι. Είναι πολύ, πολύ βοηθητικό γιατί γινόμαστε αποτελεσματικοί. Πάρα πολύ συχνά ακούμε ότι μπήκε ο Γιώργος στο γραφείο του, κάνει με τις ώρες εκεί, διαβάζει μισό, βγαίνει το βράδυ, βγαίνει και τελικά δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν παίρνει αυτό που περίμενε μέσα από όλο αυτόν τον κόπο και αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, αυτό κουβεντιάζουμε, πώς το διάβαζα με παραγωγικό. Για πάμε λίγο να πούμε για το τεστάκι. Μην ξέρω τώρα αν είμαστε. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ήρθε η ώρα να το πούμε. Γιατί για τις Χριστιάνες, τις Χριστιάνες. Να αγχωθώ. Ναι. Όχι. Αγχώθηκα. Όχι, όχι. Δεν έχουμε έκπληξη, δεν μπορεί να έχουμε έκπληξη. Είναι στοιχεία δικά σου. Για να δούμε. Και από την αν προηγούμενη, νομίζω ότι εντάξει, είναι στοιχεία που περνώντας ο καιρός. Ανακαλύπτουμε πολύ συχνά κάποια από αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το τεστάκι, λοιπόν. Το τεστ της Χριστιάνας, λοιπόν. Ναι, 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 το αποτέλεσμα της Χριστιάνας είναι εδώ, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα ψυχομετρικό, ξαναλέω, εργαλείο που πρώτα απ' όλα ελέγχει τους βαθμούς αλήθειας. Αν ήταν ειλικρινής στις απαντήσεις της, βλέπετε εδώ η πιθανότητα ασφάλματος είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν 1,8%. Ήταν απόλυτα ειλικρινής. Και εδώ είναι το αποτέλεσμα. Οι μαθησιακοί τύποι, δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται, ότι το κινεστητικό του στοιχείο είναι στο 82% και το διαπροσωπικό στο 82%. Αν διαβάσουμε εδώ περιγραφή, είναι πράγματα που αφορούν την ίδια ως προσωπικότητα. Της αρέσει να κινείται, να τρέχει, να κατασκευάζει, να χειρονομεί, να χορεύει, να αγγίζει πράγματα. Καλή στα σπορ, στο χορό, στην ηθοποιία, στην κατασκευή αντικειμένων με τα χέρια. Και παραπάνω, αν διαβάσω τον τρόπο της μελέτης, λέει ότι μαθαίνει πολύ εύκολα αξιοποιώντας κινεστητικές πληροφορίες σαφή. Κίνηση, προσωπική εμπειρία. Αλήθεια. Ωραία, έχει μεγάλη αξία όμως. Έχει μεγάλη αξία. Να μας επιβεβαιώσει. Μας επιβεβαιώσει αφενός αν ισχύει και αφετέρου, εάν με αυτόν τον τρόπο ή αν είχε αυτό το εργαλείο και αυτά τα αποτελέσματα, ενδεχομένως να είχες κάνει και να είχες διαβάσει διαφορετικά και να είχες επεξεργαστεί. Ναι, έχω βέβαια την αίσθηση ότι έχετε δίκιο. Πραγματικά ξέρεις τα χαρακτηριστικά σου. Δηλαδή, εγώ ήμουν το παιδί που πήγαινε μπροστά από τον καθρέφτη και τα διάβαζε. Η μάνα μου έλεγε: το παιδί μου έχει χαζέψει από το διάβασμα, τι κάνει. Πολλές φορές τραγουδούσα και αυτά που έλεγα. Μιλούσα πάρα πολύ δυνατά. Αλλά δεν είχα υποστήριξη για να συνεχίσω αυτό τον τρόπο διαβάσματος. Οπότε καθόμουν και εγώ στο γραφείο. Επί τρεις ώρες και διάβαζα το διαβάσμα. Τα μάθανε εσύ η παπαγαλία σαν εμένα. Ακόμα και στη θετική, ας πούμε, που δεν υπήρχε λόγος. Την πάτησα, λοιπόν. Πέρα από αυτό, κανείς δεν φρόντισε, να πει ότι είναι ο πιο παραγωγικός τρόπος για να μελετήσεις και να αποδώσεις. Το αντίθετο, θα έλεγα. Γιατί δεν ήξερε κανένας. Και προφανώς η μαμά, μη γνωρίζοντας, νόμιζε ότι
τέλος πάντων είχε κουραστεί. Ότι τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα κτλ. Που κάμε σαν στη Ρόδο. Λοιπόν, και το δεύτερο της στοιχειάκι είναι το διαπροσωπικό. Έτσι, όπου εδώ διαβάζω ότι μαθαίνει μέσα από διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικοποίηση, αναστροφή, ανταλλαγή απόψεων. Έχει να κάνει με την επικοινωνιακή σου διάθεση και δυνατότητα γενικώς. Γενικώς ο στοιχείο προσωπικότητας περιγράφει εδώ πολλούς φίλους, αποδελείς μέλος μιας κοινότητας σου αρέσει. Καλεί σου να οργανώνει και να παίζει αρχηγικό ρόλο. Μεσολαβεί μαζί με άλλου συνομιλίε κτλ. Τελευταία πολύ ιδιαίτερη πρόταση και νομίζω ότι θα μα το πει. Γενικά εκφράζει τον εαυτό σου μέσα από ομάδε. Πώ τα ακούω αυτό. Είμαι ομαδικό παίκτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι τρομερό αυτό. Δεν μ' αρέσει να ξεχωρίζω ή να φαίνομαι. Απελευθερώνεται δηλαδή ναι, το άτομο. Μ' αρέσει αυτό. Η ομάδα να είναι, να είναι μαζί. Εννοούμε. Η ουσία είναι λοιπόν, φανταστείτε το τώρα σε ένα παιδί 13 στο πρώτο γυμνασίου, όπου ο δάσκαλο παίρνει αυτά τα στοιχεία. Και που ξέρει ότι αυτή είναι η μέθοδο για να μπορέσει να γίνει αποτελεσματική, γρήγορη δουλειά του. Παίρνει οδηγίες, γιατί μαζί με αυτά παίρνει και ένα manual, και είναι κάτι που το κουβεντιάζει ο δάσκαλος διαρκώς με αυτή, για το πώς θα δουλέψει. Λοιπόν, εσύ λοιπόν που είσαι κινεσθητικός, οι οδηγίες που είναι εδώ γραμμένες, λένε χρησιμοποιείς εναλλαγή, να χρησιμοποιείς εναλλαγή ρόλων. Το είναι κάνω. Πρόταση, κανονικά. Αναπαράσταση, όσον διαβάζεις. Εναλλαγή ρόλων να χρησιμοποιείς και με τους φίλους, ομάδες μελέτης. Κράτα σημειώσει την ώρα του μαθήματος, υπογράμμισε, τόνισε μαρκαδόρους, εξήγησε όσα έμαθε σε άλλους. Αυτό το στοιχείο του διαλόγου που λέγαμε. Μην διαβάζει ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Εκεί είναι ποτέ κόντρα. Γιατί μείνει ακίνητο. Αυτό το πράγμα ξάπλα όχι. Δεν είναι. Είναι κίνηση, η κίνηση, το κινηστικό. Άρα πέρα από τι διαπιστώσει, έχουμε και μια συμβουλευτική από εδώ και στο εξή. Πρακτικά. Ναι. Εξαιρετικό λοιπόν, εργαλείο. Σκεφτείτε το σε ένα παιδί εφηβεία που μπαίνει στη διαδικασία. Να του πεις πώς θα γίνει το διάβασμά του πιο αποτελεσματικό. Εντάξει, νομίζω κάνουμε λοιπόν, και καλύτερα και πιο εύκολη τη ζωή των παιδιών μας, των μαθητών μας, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου, εκεί όπου είναι τα πρώτα διαπιστευτήρια. Είπαμε, τα βασικά πράγματα και η αγωνία δική μας όταν μπει ένας καινούς μαθητής στον χώρο είναι δύο. Το ένα είναι να μπορέσει να του πεις τον τρόπο να μελετάει σωστά αποτελεσματικά, άρα αυτό είναι ένα εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια. Και το άλλο είναι να οργανώσει την καθημερινότητά του. Το πρόγραμμα ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς είναι. Προφανώς η οργάνωση προγράμματος. Αυτά είναι κεφαλαιόδη για να μπορέσει μετά να επενδύσει και να εξειδικευτεί η γνώση, να φτάσει στο λύκειο κτλ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να πούμε μερικά πραγματάκια. Το γραφείο μου εικόνα, το γραφείο. Το γραφείο μου φτιάχνω. Ναι. Εδώ δεν θα μπορούσα αυτό να που κάναμε, πιο το οργανωτικό, αυτό εδώ. Λες, ναι. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι όμως της τεχνικής που λέμε, είναι αυτό που σημειώνουμε εδώ, ότι έτσι κι αλλιώς το διάβασμα πρέπει να και στην απομνημόνευση που είναι κάτι κουράζει. Δεν είναι το δύσκολο όμως για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Δεν είναι το δύσκολο αυτό το να μάθεις απ' έξω. Είναι μια εύκολη διαδικασία αποτύπωση. Το δύσκολο είναι πιο το δημιουργικό, η κριτική σκέψη κτλ. Εκείνη το δύσκολο που δοκιμάζεται η ικανότητα του καθένα, ρε παιδί μου. Αλλά εδώ λέει για την εμπέδωση πρέπει να ποντάρουμε σε όλες τις θέσεις. Αυτές οι οδηγίες τώρα έχουν να κάνουν με τους μαθησιακούς τύπους. Και τι ωραία που θα είναι να προηγηθεί το τεστ και να ξέρεις πού είναι η προτεραιότητα. Γιατί η γενική οδηγία λέει όλους τους τύπους. Δηλαδή διαβάζουμε τι κάνουμε. Βλέπουμε, ακουμπάμε με το δάχτυλό μας το χαρτί, το βιβλίο, το ακουμπάμε, το μολύβι να υπογραμμίσουμε, το φωνάζουμε, το ακούμε, το γράφουμε. Η οδηγία γενική λοιπόν είναι στον καθρέφτη να συνδυάσουμε όλα τα στοιχεία και να συνδυάσουμε όλες μας τις αισθήσεις. Αλλά λέω το ιδανικό ποιο είναι, κάνεις το τεστ, βλέπεις προτεραιότητες και δίνεις που δίνεις βάρος. Πάμε στο επόμενο. Η οδηγία επόμενη λέει: ζητάμε βοήθεια αν νιώθουμε ότι βοηθάμε ή μας βοηθάει. Να μοιραζόμαστε την πληροφορία που ποντάρουμε στο κοινωνικό στοιχείο που λέγαμε προηγουμένως, το διαπροσωπικό, τις σημειώσεις και τους πλαγιότερους δίπλα στο βιβλιαράκι, δίπλα στο κείμενο, εκεί που δυσκολευόμαστε, που έλεγε προηγουμένως ο Λευτέρης, στην απομνημόνευση, ερωτήσεις στο πλάι, άρα στείλουμε αυτό το διαλογικό στοιχείο, ποιος έκανε, τι έκανε, πότε, πού κτλ. Για πάμε να δούμε και άλλες τέτοιες πρακτικές οδηγίες. Αντί των πολλαπλών και επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων, προσπαθούμε να στήσουμε το διάλογο που λέγαμε προηγουμένως και να εξετάσουμε τον εαυτό μας φτιάχνοντας ερωτησούλες. Κάθε είδους σημειώσεις βοηθάνε. Σημειώσεις είναι στην ουσία είναι η δική μας παρέμβαση στη γνώση και στην πληροφορία. Το δικό μας το αποτύπωμα. Είναι αυτό που λέμε: δεν γίνεται να πάρουμε το βιβλίο και μετά που θα τελειώσει η χρονιά να είναι το ίδιο και χωρίς να το αγγίξουμε. Είναι δυνατόν. Πώς θα αφήσουμε το αποτύπωμά μας? Με τα χρώματα, με τις σημειωσούλες μας, με τις δικές μας λέξεις. Και είναι και ο τρόπος όταν γυρίσει να κάνει επανάληψη, να θυμηθεί τη δική σου την παρέμβαση, άρα να θυμηθεί όλη την πληροφορία. Και τα βασικά στοιχεία. Να κάνει την ανάλυση με τη δική σου την παρέμβαση. Τι άλλο, χρώματα. Δεν γίνεται να μου το δείξετε αυτό. Εδώ τα αίσθησε. Ζανάει, τα έχω φτιάξει εγώ σαν το σπίτι μου. Η Χριστιανά τα αίσθησε μόνη της. Εγώ δεν. Μόνη μου, εγώ αναλαμβάνω. Εγώ είπα να τα φέρω όλα αυτά εδώ, να θυμηθούμε πάλι τα χρώματα και τα σχήματα.
Κανείς δεν τα ξεχνάει. Εδώ στήθηκαν με το δικό τους τον τρόπο για να πούμε τι να πούμε. Τα θέλω να είναι και στοιχειοθετημένα, εγώ δεν τα θέλω να είναι όπου να είναι. Ναι, έχει θέμα με αυτά η Χριστιανή. Τα προβλήματά μου. Πάντως είναι ένας τρόπος, είναι μία λύση στο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις σημειώσεις, με τον προγραμματισμό γενικότερα του μαθητή. Βοηθάνε πάρα πολύ και εγώ το κατάλαβα εκ των υστέρων. Αλλά εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να λειτουργήσω με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ζήλευα όσους το έκανα. Ζήλευα πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω σε έναν δεύτερο χρόνο θα κάνει και ο Λευτέρης το μαθησιακό τύπων. Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον, όντως. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Γιατί λέει και για το χαρακτήρα μας πολλά. Ακριβώς. Το ότι λέει εγώ δεν τον μπορούσα αυτό, προφανώς δηλώνει κάτι από αυτά τα στοιχεία ότι κάτι δεν διαθέτει έναντι κάποιο άλλο. Έτσι. Mm-hmm. Και σίγουρα, προφανώς θα ήταν πολύ σπουδαίο να το βρούμε. Σωστό. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτήν με τα post-it και τα. Τα χαρτάκια μας, δεν ξέρω, νομίζω ότι έβαλα. Δέστε αυτή τη φωτογραφία, τη σας θυμίζει. Αυτό ήταν από το, πολλά εμένα. Από το γραφείο της Ανιψιάς μου ήταν αυτό, που πίσω είναι το πρόγραμμα. Στην Αθήνα, στην Αττική. Όπου πίσω είναι το πρόγραμμα και τα αυτοκολλητάκια να είναι παντού μέσα στο δωμάτιο. Αναφορές, τα δύσκολα, αυτά που ξεχνούσε. Γι' αυτό πέρασε και πράγμα. Και αυτό ήταν ο τρόπος. Πρώτη αστυνομική. Μπράβο στο κορίτσι. Μπράβο. Κύριε Μαυράκη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε τις τεχνικές μελέτες την άλλη εβδομάδα. Έχουμε μερικά πράγματα για ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. 4,5 ώρα πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε. Τα λέμε τη Δευτέρα ξανά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε.